σέβεται την προσωπικότητά μου και δεν αναγνωρίζει αυτό που προσφέρω εγώ απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό έλεγα και στην Κωνσταντίνα, πες μου ποιος σου είπε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να είμαι μέρος του συνόλου. Μου αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Αυτό. Οκ. Όλες λέτε όλα. Α, το βρήκε. Ξένια. Ναι. Νομίζω καλύτερα. Ναι. Okay. Ξεκουράσου, κάτσε, ξεκουράσου. Θέκρο, δεν είναι θέμα ξεκούραση. Ναι. Εγώ είμαι μια χαρά. Okay. Εννοώ, θέλω να παίξω. Γιατί μην μου λέτε μετά, δεν ήθελα πολύ. Εγώ είμαι θέλω πάρα πολύ. Ποιος το λέει που θέλεις να σε αφήσω να παίξεις. Όχι, όχι απλά. Επίσης μου είχατε πει ότι ήθελα πάρα πολύ. Αυτό άρεσε πάρα πολύ. Το είχατε πει. Επειδή είναι έτσι πριν. Δεν το είχαμε πει τώρα ποτέ. Ποιος είπε. Καρδιά μου το είχαμε. Εντάξει παιδιά, δεν θα συζητάμε τώρα τέτοια πράγματα. Είπε ότι μην λέτε ότι εγώ δεν θέλω να παίξω. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ. Σε μένα δεν έχει αναφερθεί. Είπε ότι όλα τα κορίτσια μου έχετε πει ότι δεν θέλω εγώ να παίξω. Και εγώ συγκεκριμένα της είπα ποιος σου το έχει πει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ προσωπικά δεν της το έχω πει ποτέ και δεν θέλω. Πολλές φορές το έχω πει, ενώ δεν έχω βρεθεί σε καμία τέτοια θέση, δεν έχω κατηγορήσει ποτέ κανέναν. Πάντα είμαι εκεί για να στηρίξω τους πάντες. Δεν θέλω να κατηγορούμε μέσα στο σύνολο ότι έχω πει κάτι που δεν έχω πει. Και όταν ο άλλος λέει κάτι, θέλω να το λέει με επιχειρήματα και να μου το λέει ότι ξέρεις κάτι, εσύ έχεις πει αυτό. Βεβαίως και να κάτσουμε και να τοποθετηθούμε και να το λύσουμε. Δεν μου αρέσει να εμπλέκεται το όνομά μου μέσα στο σύνολο όταν δεν είμαι μέρος του συνόλου. Σαν άνθρωπος, έχω τεράστια υπομονή και επιμονή να κάτσω να ακούσω οποιοδήποτε πρόβλημα, να στηρίξω, ρίχνω τον εαυτό μου για να φανεί κάποιος άλλος πιο μπροστά από εμένα. Όμως, με ενοχλεί να μην αναγνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα και αυτό το λέω στο ότι όταν αισθάνομαι ότι αδικούμε και ενοχλούμε, δεν μου αρέσει και όταν εγώ έχω στηρίξει έναν άνθρωπο τόσο πολύ και επιμένω να μπει